Νέα αύξηση στις συντάξει έως 5% φέρνει το 2024, σημαντικές αυξήσεις μισθών φέρνει το νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ παράλληλα αυξάνονται κατά 8% το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από 1 η 1 2024, καθώς και το επίδομα παιδιού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικά όσον αφορά τη νέα αύξηση των συντάξεων, οι νεότερες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η ανάπτυξη για το 2023 μπορεί να φτάσει το 4% και με πληθωρισμό 5% σημαίνει η αύξηση συντάξεων για το 2024 στο 4,5%. Μαζί με το υπόλοιπο 0,5% από την υψηλότερη ανάπτυξη του 2022, η συνολική αύξηση φτάνει στο 5%. Αν όμω αναθεωρηθεί προ τα πάνω και ο πληθωρισμό, τότε η αύξηση θα είναι πιο ψηλά και από το 5%. Οι νέε προβλέψει που θα συμπεριληφθούν στο αναθεωρημένο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομική στρατηγική για τα επόμενα χρόνια δείχνουν ότι οι αυξήσει θα είναι υψηλότερε αφενό γιατί αναμένεται υπερδιπλάσια ανάπτυξη για φέτο και αφετέρου, διότι το 2024 θα πληρωθεί και το υπόλοιπο τη αύξηση του 2023. Η αύξηση για το 2024 θα κινείται στο 4,5% και με ένα υπόλοιπο 0,5% από την αύξηση που δόθηκε φέτο διαμορφώνουν για την επόμενη χρονιά ένα συνολικό ποσοστό αύξησης συντάξεων στο 5%. Η συνταγή τη αύξηση για το 2024 θα είναι ίδια με φέτος και θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα πληθωρισμού και ανάπτυξη του 2023 δια 2. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το κέρδο που προκύπτει για του συνταξιούχου είναι πρώτον. Όσοι μηδένισαν φέτο την προσωπική διαφορά θα δουν μεγαλύτερη καθαρή αύξηση το 2024. Δεύτερον, όσοι έχουν υπόλοιπο προσωπική διαφορά θα καταφέρουν είτε να το μειώσουν είτε να το μηδενίσουν όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό τη αύξηση. Σημειώνεται ότι οι εκβάθρων αλλαγέ στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων έρχονται τον Ιανουάριο του 2024 με αυξήσει μισθών, ιδιαιτέρω των κατωτέρων κλιμακίων, ενίσχυση των ειδικών μισθολογίων αλλά και όσων κατέχουν θέσει ευθύνη. Οι αυξήσει που θα προκύψουν με το νέο μισθολόγιο ενδέχεται να φτάσουν και τα 100 ευρώ μηνιαίω. Ενώ σύμφωνα με πρόσφατε δηλώσει του Υπουργού Οικονομικών στα Σταϊκούρα, το συνολικό ποσό των αυξήσεων θα κοιμαθεί γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σημαντική θα είναι η αύξηση για τα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια τη θέση ευθύνη, του ενστόλου και του πανεπιστημιακού. Το σύνολο των αλλαγών θα επηρεάσει τι αμοιβέ περίπου 600.000 δημοσίων υπαλλήλων με τον σχεδιασμό να συμπεριλαμβάνει και τα ειδικά μισθολόγια των δικαστικών, των πανεπιστημιακών, ιατρικού προσωπικού και των ενστόλων. Η ιδιαίτερη σημασία δίδεται στα χαμηλά κλιμάκια, καθώ μετά την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα στα 780 ευρώ, αυτό είναι υψηλότερο από το εισαγωγικό κλιμάκιο του δημοσίου τομέα, αφού υπολογίζεται με 14 μισθού ετησίω έναντι 12 μισθών στο δημόσιο. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο αναμόρφωση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, θα δοθεί αύξηση τη οικογενειακή παροχή για όσου έχουν παιδιά. Τέλος, αυξάνεται το επίδομα μητρότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες από τους 4 στους 9 μήνες, στο ύψο του κατώτατου μισθού από 150 έως 200 ευρώ που είναι σήμερα.